8 και εδάφιο 28. Ήττα 28. Κεφάλαιο 8 και εδάφιο 28. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμόν αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Και να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο θήτα και στο 10 εδάφιο. Και όχι μόνο τούτο, 10 εδάφιο από το θήτα κεφάλαιο. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και Ρεβέκα, όταν συνέλαβε δύο εξενός ανδρός Ισαάκ του πατρός Σιμών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωστη αγαθών ή κακών, διαναμένει ότι ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων αλλά εκ του καλούντος, ερέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερον. Καθώς είναι γεγραμμένον τον Ιακώβη γάπησα, τον ένισα εμίσησα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν, μη γέννητο. Διότι προς τον Μωυσήν λέγει, θέλω ελεήσει, όντι να ελεώ, και θέλω εκτηρήσει, όντι να εκτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος σου, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς το Φαραώ ότι «Δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη». Άρα λοιπόν, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει «Δια τι πλέον με έμφεται εις το θέλημα αυτού, τι σε εναντιούτε, αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε τι είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν». Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς το πλάσαντα δια τι με έκαμε σούτο, ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύωση τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε, αν ο Θεός θέλει να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε με τα πολύ μακροθυμία σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλειαν, και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελαίους, τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσεν ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών, καθώς και εν το Οσιέ λέγει «Θέλω καλέσει λαόν μου, τον νου λαό μου και η αγαπημένη μου, την ούκου αγαπημένη μου, και εν το τόπο όπου ερέθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θέλουν συγκαλεστεί οι Θεούς όντως». Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ο σημάμος της θαλάσσης, το υπόλοιπο αυτόν θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμών μετά δικαιοσύνης, επειδή συντετιμημένων λογαριασμών θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαββάου δεν ήθελε αφήσει μας σπέρμα, ως τα Σόδωμα η θέλομεν γίνει και με τα Γόμορα η θέλομεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, ότι τα έθνη τα μη ζητούντα δικαιοσύνη έφτασαν εις δικαιοσύνη, δικαιοσύνη δεν την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητώ νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Διατί, επειδή δεν εζήτησε αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις των λίθων του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένον ιδού θέτω εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου και πάσο ο πιστεύων επ' αυτών δε θέλει κατεσχυνθεί. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να γνωρίσουμε το νουν του Χριστού, να γνωρίζουμε τις σκέψεις του Χριστού. Και αυτό μόνο με αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του είναι δυνατόν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με αποκάλυψη Θεού μας βεβαιώνει λέγοντας ότι στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ξέρει απ' αρχής το τέλος και ξέρει κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, ο αιώνιος, άφθαρτος, πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός τις λεπτομέρειες της προσωπικής μας ζωής, της οικογενειακής μας ζωής, τις λεπτομέρειες
της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής μας ζωής, τις λεπτομέρειες όλων των ανθρώπων και όλων των εθνών. Και με αυτή τη γνώση που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε το πώς συμπεριφέρεται και σκέπτεται ο Θεός, λέγοντας «εξεύρωμεν ότι τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν», δηλαδή ότι ο Θεός κάνει πάντοτε έλεος, κάνει πάντοτε χάρη, μετατρέπει το κακό σε καλό, μετατρέπει τα πάντα από κατάρα σε ευλογία σε αυτούς που τον αγαπάνε. Ποιους όμως? Τους κεκλειμένους κατά την πρόθεση αυτού. Άρα λοιπόν ο Θεός καλεί σύμφωνα με την πρόθεσή του, έχει κάτι προτίθεται να κάνει ο Θεός και εξηγεί: διότι όσους προεγνώρισε προτίθεται να προορίσει σύμμορφους της εικόνος του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, να γίνουν όμοιοι με τον Χριστό. Όσους προεγνώρισε, και θα δούμε ποιους προεγνώρισε στη συνέχεια, όσους προεγνώρισε τούτους και προόρισε να γίνουν σύμφωνοι, σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού, για να είναι στον ουρανό αυτός πρωτότοκος Υιός του Θεού μεταξύ πρωτοτόκων πολλών αδελφών. Και έτσι, όσους προεγνώρισε τούτους και προόρισε, όσους προόρισε τούτους και εκάλεσε, όσους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Έτσι σκέφτεται ο Θεός. Βλέπει το μέλλον και αποφασίζει με βάση αυτά που βλέπει και προγνωρίζει και προσκαλεί. Και λέει τώρα ερμηνεύοντας: και όχι μόνο τούτο, αλλά και η Ρεβέκα, όταν συνέλαβε δίδυμα από τον άντρα της τον Ισαάκ, ερέθη προς αυτήν ότι δεν θα δουλεύσει ο δευτερότοκος τον πρωτότοκο, αλλά ο πρωτότοκος θα δουλεύσει, θα υπηρετήσει το δευτερότοκο. Θα αλλάξει τα πράγματα. Θα δώσει τα πρωτοτόκια στο δευτερότοκο. Και εξηγεί γιατί. Διότι πριν ακόμη γεννηθούν τα παιδιά, δεν χρειάζεται να γεννηθούν για να δει ο Θεός τις πράξεις τους και να αποφασίσει πώς θα ενεργήσει. Πριν να γεννηθούν ακόμη τα παιδιά και πριν πράξουν οτιδήποτε καλό ή κακό, ο Θεός, για να μένει, για να φανεί η πρόθεση του Θεού και η επαγγελία του Θεού, όχι εκ των έργων αλλά εκ του καλούντος, αποκάλυψε στη μητέρα Ρεβέκα ότι εγώ τον Ισάφ τον πρωτότοκο εμίσησα, τον Ιακώβ αγάπησα, πριν πράξουν οτιδήποτε. Γιατί ξέρει τη συνέχεια του ανθρώπου, και απάνω στη συνέχεια του ανθρώπου έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς σκέφτεται ο Θεός. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τη ζωή μας. Τι λοιπόν θα θέλουμε πει, λέει ο Λόγος του Θεού? Μήπως είναι αδικία στο Θεό γιατί μερικούς τους καλεί, επειδή προγνωρίζει το μέλλον τους, και άλλους δεν τους καλεί επειδή προγνωρίζει το μέλλον τους? Μη γέννητο. Διότι προς τον Μωυσή λέγει: θα ελεήσω ό,τι να θέλω και θα σπλαχνιστώ ό,τι να θέλω κατά την πρόγνωσή μου. Εγώ θα ελεήσω όποιον θέλω, θα σπλαχνιστώ όποιον θέλω σύμφωνα με αυτό που έχω προγνωρίσει. Άρα λοιπόν γνωρίστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν είναι το καλό αποτέλεσμα στον θέλοντα ή στον τρέχοντα. Σε αυτόν δηλαδή που αγωνίζεται και προσπαθεί και τρέχει και θέλει, δεν είναι εκεί το αποτέλεσμα. Και προσεύχεται και ξαγρυπνάει και νηστεύει και αγωνίζεται, δεν είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα από την προσπάθειά του. Το καλό αποτέλεσμα είναι
από το έλεος, δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Και επειδή και πάλι δεν το καταλαβαίνουμε, έρχεται να εξηγήσει, διότι η Γραφή λέγει για το Φαραώ, ο οποίος όταν ο Θεός ήθελε να εκβάλει το λαό Ισραήλ, ξεσηκώθηκε άγριος, βάρβαρος, να τους καταστρέψει. Λέει λοιπόν τώρα ο Θεός, είπε, «Δια τούτος σε εξήγηρα, σε έκανα βασιλιά και σε εξκλήρινα». Γι' αυτό το λόγο, για να δείξω μέσα από σένα τη δύναμή μου και για να διαγγελθεί το όνομά μου σε πάσα τη γη, ότι όσο και εξουσία να έχεις, ό,τι δύναμη και να έχεις, όσο και να θέλεις, όσο και να προσπαθείς να καταστρέψεις αυτό που ο Θεός ευλογεί, δεν θα μπορέσεις. Και τώρα μας αποκαλύπτει. Άρα λοιπόν, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Ποιον σκληρύνει? Αυτόν που σκληρύνεται. Ποιον ελεεί? Αυτόν που δεν σκληρύνεται. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Για να διακρίνω τη ζωή μου την προσωπική, για να έχω διάκριση αληθινή. Όταν σκληραίνω, τότε με σκληραίνει και ο Θεός. Όταν δεν σκληραίνω με αυτά που κάνει ο Θεός, τότε με λέει ο Θεός. Δαβίδ δεν σκλήρινε που δεν τον άκουγε, που τον ξέχασε, που δεν τον πρόσεχε, που αδιαφορούσε, αλλά ταπεινώθηκε, και επειδή ταπεινώθηκε τον ελέησε ο Θεός. Ξανά, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το μυστικό του ευλογημένου εν τέλει χριστιανού. Ό,τι και να δεις, ό,τι και να γίνει, είτε από το Θεό, είτε από τους ανθρώπους, είτε από αυτούς που περιμένεις, είτε από αυτούς που δεν περιμένεις, ό,τι και να γίνει, εάν σκληρύνεσαι, θα σε σκληρύνει έτσι περισσότερο ο Θεός. Εάν δεν σκληρύνεσαι, θα σε λεήσει ο Θεός. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό τίνος του προβάτου. Ο σκύλος γαβγίζει και γίνεται όλο και πιο άγριος. Το πρόβατο ταπεινώνεται, κρύβεται πίσω από τον ποιμένα του και έχει την απόλυτη προστασία του Κυρίου του. Μπορώ λοιπόν σήμερα να καταλάβω το αύριό μου, να προγνωρίσω το αύριό μου, να προγνωρίσω τι θα ενεργήσει και τι θα κάνει ο Θεός με μένα αύριο. Εάν σκληρύνομαι, όταν έχω λόγους να σκληραίνω, γιατί κάποιος με εκλώτσισε, κάποιος με ονίδησε, κάποιος με αδίκησε, κάποιος αμάρτησε, κάποιος οτιδήποτε, και ο Θεός δεν επεμβαίνει και ο Θεός δεν ενεργεί, και όταν βλέπω ότι αυτόν ακόμη περισσότερο τον ευλογεί ο Θεός και εμένα δεν με ευλογεί, που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου ανάποδα να τα κάνει ο Θεός, εμένα να ευλογεί και τον άλλο να μην ευλογεί, όταν σκληραίνω, τότε αυτό το οποίο έπεται είναι ο Κύριος να με σκληραίνει ακόμη περισσότερο, ώστε μέσα από τη δική μου τη σκληρότητα, την αγριάδα, να φανερώσει την οργή του και τη δύναμή του. Γιατί όταν σκληραίνω έχω εξουσία, νομίζω ότι θα τα καταφέρω, θα τον καταστρέψω, θα του δείξω εγώ, θα του πω εγώ, δεν θα με παρατήσει. Εκεί θα έρθει ο Θεός πιο πολύ να σε σκληρύνει, για να σου αποδείξει ότι είσαι μηδέν. Εάν της νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Όταν λοιπόν σκληραίνω για οποιοδήποτε λόγο, έχω δει σκληρούς ανθρώπους και έχω σκληρυνθεί κι εγώ. Σκληραίνει γιατί δεν καταλαβαίνει αυτό, γιατί δεν γίνεται έτσι με ανθρώπους, και με το Θεό. Όταν βλέπεις άνθρωπο να σκληραίνει, εκείνο το οποίο θα κάνει ο Θεός είναι να τον ταπεινώσει. Γιατί ο σκληρός άνθρωπος εκφράζει την αλαζονία του, την υπερηφάνεια του. Όταν όμως, ενώ έχει λόγους να σκληραίνει ο άνθρωπος, ταπεινώνεται, τότε εκείνο που ακολουθεί είναι το έλεος του Θεού. Και εγώ θέλω να με λέει ο Θεός.
και επειδή δεν μπορώ να ελέγξω την καρδιά μου που να πατηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, δεν μπορώ να ελέγξω και το πνεύμα μου που πολλές φορές είναι υπερήφανο, θα πάω στον Κύριο και θα πω «Ελέησέ με Κύριε μου, χάρισέ μου πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, χάρισέ μου καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, κάνε με να τρέμω στο λόγο σου ώστε ποτέ να μη σκληραίνω και αν οργιστώ θα προσπαθήσω να μην αμαρτήσω». Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε, αλλά τι κάνετε? Πηγαίνετε, μετανοήστε, πηγαίνετε μέσα στο ταμείο σας, ζητήστε το έλεος του Θεού. Γιατί το ξαναλέω, αδερφοί αγαπητοί, και είναι η απόλυτη αλήθεια, όταν σκληραίνει η καρδιά σου για οποιοδήποτε λόγο, το επόμενο δευτερόλεπτο ο Θεός θα έρθει να τη σκληρύνει ακόμη πιο πολύ, για να σου δείξει, να δείξει μέσα από σένα στους άλλους την οργή του και τη δύναμή του, που δεν θέλω αυτό να έρχεται σε μένα. Ούτε η οργή του Θεού, ούτε να φανεί η δύναμη του Θεού στους άλλους μέσα στην ταπείνωση και την ταλαιπωρία μου. Όταν σκληραίνει η καρδιά μου, επιστρέφω στο Θεό και μετανοώ. Ζητάω βοήθεια από το Θεό και λέω «Ελέησέ με Κύριε, αφαίρεσε αυτό από την καρδιά μου. Θέλω να είμαι πάντοτε πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Δεν θέλω να γαυγίζω. Δεν θέλω να δαγκώνω. Θέλω να βελάζω πίσω από τον Κύριό μου, ώστε Αυτός να με διδάσκει, Αυτός να με συμβουλεύει, Αυτός να με κατευθύνει και Αυτός να με προστατεύει». Αμήν, αδερφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να φύγουμε και να το έχουμε καταλάβει. Για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κατάλαβα μέσα στη χριστιανική μου ζωή. Γιατί από αυτό εξαρτάται το προσωπικό μου αύριο, το οικογενειακό μου αύριο, το εκκλησιαστικό μου αύριο. Η υπερηφάνεια προπορεύεται τις πτώσεις. Από την υπερηφάνεια καταστρέφονται οι πιο δυνατοί εργάτες. Από την ταπείνωση υψώνονται οι πιο ασήμαντοι. Και πώς εκδηλώνεται η υπερηφάνεια? Με σκληρότητα, με σκληρά λόγια, με θυμό. Και πώς εκδηλώνεται η ταπείνωση? Με πραότητα, με γλυκύτητα, με υπομονή, με μακροθυμία, με αγάπη. Τι θέλει λοιπόν ο Θεός? Για να μας ευλογήσει, να μας ελεήσει. Αλλά όταν μας ευλογήσει τώρα, πώς μας θέλει? Για να το δούμε. Δεν τελειώνει εδώ, υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή φροντίζω όταν σκληρινόμαι με τον άντρα σου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με το γείτονα, με τον αδερφό μου που έκαναν φοβερά λάθη και δεν με καταλαβαίνουν, το επόμενο είναι να σκληρινθώ ακόμη πιο πολύ. Όταν σκληρύνομαι, μετανοώ, επιστρέφω και έρχεται το έλεος του Θεού σαν βάλσαμο μέσα μου και κατευνάζει την αγριάδα μου, τότε ακολουθεί το έλεος του Κυρίου. Και εμένα με ενδιαφέρει να με λέει ο Θεός, αδερφοί. Μας ενδιαφέρει, πρέπει να μας ενδιαφέρει να μας λέει ο Θεός. Όμως τώρα πώς συμπεριφερόμαστε στη συνέχεια? Αλλά μάλιστα, λέει ο Απόστολος Παύλος, το 19 θα διαβάσω πρώτα. «Θέλεις λοιπόν μη πει, γιατί πλέον μέμφεται εις το θέλημα αυτού, τι συναντιούται? Αφού όποιον θέλει σκληραίνει και όποιον θέλει ελεεί, ποιος δεν μπορεί να πάει αντίθετα με το θέλημά του?» Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ερμηνεύοντας σε αυτή τη λογική ερώτηση της ανθρώπινης σοφίας: «Αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε, ποιος είσαι που κρίνεις τον Θεό και συζητάς και διαπραγματεύεσαι και προσπαθείς να βγάλεις άκρη με τον διάλογό σου, με τη λογική σου με τον Θεό? Μήπως το πλάσμα μπορεί να πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκανες ούτως, γιατί με έκανες έτσι? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραυμεύς εκ του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν και άλλο εις ατιμία?» Δεν έχει δηλαδή ο κεραμεύς την εξουσία από το ίδιο μείγμα να κάνει σκεύος προς τιμή και σκεύος προς ετιμία? Και μάλιστα λέγει ο Λόγος του Θεού κάτι που είναι πολύ σοβαρό για να μην το ξεχνάμε: «Εξίσου έπλασε τα σκαρδίας των ανθρώπων ο Θεός πρώτον και δεύτερον, και γνωρίζει όλα τα έργα αυτών».
προγνωρίζει όλα τα έργα αυτών. Αλλά το ίδιο μείγμα. Ίδια καρδιά έχεις εσύ, ίδια καρδιά έχει ο άλλος με τον οποίο σκληρύνθηκες. Ίδια καρδιά έχεις εσύ που σκλήρινες, ίδια καρδιά έχει και ο άλλος που μαλάκωσε και ταπεινώθηκε. Από το ίδιο μείγμα μπορεί να κάνει, αλλά όχι χωρίς τη δικαιοσύνη του και χωρίς λόγο ο Θεός, σκεύει τιμίας χρήσεως και σκεύει ατίμου χρήσεως και εξηγεί. Τι δε, αν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστή την δύναμη αυτού, όπως το Φαραώ που τον εξήγηρε και τον σκλήρινε. Εάν λοιπόν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστή την δύναμη αυτού, υπέφερε μεταπολής μακροθυμίας ο Θεός σκεύει οργής που είναι κατηρτισμένα εις απώλεια. Τι θα πει κατηρτισμένα εις απώλεια? Ένα απλό παράδειγμα. Εσύ διαβάζεις το Ευαγγέλιο, ο άλλος διαβάζει τη Σολομονική. Δύο άνθρωποι, φτιαγμένοι με την ίδια καρδιά. Ποιος τον καταρτίζει τον έναν? Ο Χριστός. Ποιος τον καταρτίζει τον άλλον? Ο διάβολος. Και αυτά είναι ακραία. Αλλά πάντοτε υπάρχει η συνέχεια. Πάντοτε υπάρχει διαφορά. Εάν λοιπόν ο Θεός θέλοντας να δείξει την οργή του και τη δύναμή του, αποφασίζει να μακροθυμήσει σε σκεύη οργής τα οποία είναι καταρτισμένα εις απώλεια, γιατί έτσι θα γνωστοποιήσει τη δύναμή του και την οργή του, ποιος θα τον ελέγξει? Αλλά υπάρχει και η άλλη μεριά. Και διαναγνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού πάνω σε σκεύη ελέους. Εδώ είναι τώρα το άλλο μυστικό. Θα γνωστοποιήσει ο Θεός τον πλούτο της δόξης του επάνω σε σκεύη ελέους, τα οποία προετοίμασε εις δόξαν η δική του. Δαβίδ, σκεύος ελέους, τον προετοίμασε, τον πέρασε από δοκιμασίες, τον εκπαίδευσε για να τον κάνει σκεύος ελέους. Θέλει από μας να απολαμβάνουμε το ελαιός του, αλλά ακόμη περισσότερο θέλει από μας να φανερώνουμε το ελαιός μας στους άλλους ανθρώπους. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος και θέλει να του μοιάσουμε. Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Όπως ο Θεός, αν και δεν έχει κανένα λόγο να μας επισκεφθεί και να μας ευλογήσει, επειδή ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και μας ελεεί, έτσι και ο Θεός θέλει και εμείς να ελεούμε. Γιατί τότε τι? Τότε όταν γίνεις και εσύ ελεήμων και δεν σκληραίνεις, τότε θα σε καταστήσει, θα σε προετοιμάσει σε σκεύος ελέους, ώστε να γνωστοποιήσει μέσα από σένα τον πλούτο της δόξης αυτού. Πώς ξεκίνησε ο Δαβίδ? Απογοητευμένος, έως πότε Κύριε? Τι κατάλαβε? Χρειάζομαι το έλεος του Θεού για να ανταμείψει την ταπείνωσή μου. Ταπεινώθηκα ενώπιον του Θεού. Θα σε υψώσει ο Θεός και θα σε ευλογήσει. Σε ευλόγησε ο Θεός. Τώρα όμως για να παραμείνεις ευλογημένος πρέπει να είσαι σκεύος ελέους. Πρέπει μέσα σου να υπάρχει το έλεος του Θεού. Πώς το λέει η Γραφή? Η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Σε ποιους θα εκχέει την αγάπη του Πατέρας και θα τους καταστήσει σκεύη ελέους? Σε αυτούς που κουράζονται, τρέχουνε, μοιράζουνε, αγωνίζονται? Όχι, όχι. Σε αυτούς που όταν, αν και έχουν, πόσο μάλλον αν δεν έχουν, αν και έχουν λόγους να σκληρύνονται, δεν σκληρύνονται, αλλά ταπεινώνονται. Τώρα λοιπόν έρχεται η στιγμή να διαγνώσουμε με αληθινή αποκάλυψη και φανέρωση τι συμβαίνει με τον κάθε έναν από εμάς. Δηλαδή τι συμβαίνει με μένα, τι έχει κάνει ο Θεός, τι κάνει και το σημαντικότερο πώς θα ενεργήσει από εδώ και στο εξής. Θα ενεργήσει
ως ελεήμων Θεός ή θα ενεργήσει ως κληρύνων Θεός. Και αυτό εξαρτάται από μένα. Και ο Θεός μας το λέει γιατί. Γιατί γνωρίζει, προγνωρίζει ότι όταν θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού, γι' αυτό και μας εκάλεσε, γι' αυτό και μας δικαίωσε, τι προγνωρίζει, όταν θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού θα μαλακώσει η καρδιά μας, δεν θα σκληρύνει, δεν θα γριέψει, θα πούμε και το λέμε, δίκαιος είσαι Κύριε, δίκαιο έχεις Θεέ μου, εγώ είμαι άθλιος και ουτιδανός σαν τον Ιώβ, εγώ είμαι, τα χάλια μου έχω, δεν θέλω Κύριε Θεέ μου άλλο να με σκληρύνεις εσύ, αρκετό το κακό που έκανα εγώ στον εαυτό μου, τώρα θέλω να με ελεήσεις Κύριε. Γι' αυτό και επειδή πιστεύω ότι θα με ελεήσεις, ησυχάζω. Εν τη ησυχία και πεπιθήσει θελείστε η δύναμή σας. Ησυχάζω και περιμένω να συναντήσω, να εκχυθεί σαν ποτάμι το έλεος του Κυρίου στη ζωή μου, γνωρίζοντας όμως ότι ο Θεός εκείνο που τελικά θέλει είναι να με προετοιμάσει σκεύος ελέους. Θέλει να με κάνει ένα ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του, σκεύος ελέους. Και με τα σκεύη ελέους τι θα κάνει? Θα γνωστοποιήσει το πλούτο της δόξης του και μάλιστα όλη τη χάρη του, το ελαιός του και τη δύναμή του, με ποιους, και λέει ο Απόστολος Παύλος, χωρίς καθόλου υπερηφάνεια αλλά με απόλυτη αλήθεια, με μας. Μα τόσο περήφανος σε Παύλο? Όχι, δεν είμαι περήφανος, ξέρω, κατάλαβα το σχέδιο του Θεού, ξέρω τι θα κάνει, όπως ο αρχιτέκτονας ξέρει από την αρχή και ο πολιτικός μηχανικός ξέρει από την αρχή τι θα κατασκευάσει, έτσι και ο Παύλος ξέρει τη συνέχεια των πραγμάτων. Με μας, τους οποίους σε κάλεσε επειδή τους μας προγνώρισε, όχι μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών, από όλη την ανθρωπότητα. Γιατί οι Ιουδαίοι τότε πίστευαν ότι αυτός είναι ο περιούσιος λαός, και έρχεται ο Παύλος να γκρεμίσει τη φαντασία των ανθρώπων. Και εμείς αδερφοί αγαπητοί πρέπει να προσέξουμε, δεν είμαστε περιούσιος λαός. Θα μας κάνει ο Θεός εάν υποτασσόμεθα στο πνεύμα Του, στο πνεύμα του Χριστού, στο φρόνημά Του. Εάν δηλαδή τώρα πάρουμε απόφαση και πούμε, Θεέ μου βοήθησέ με ποτέ να μην ξανασκληρώνω την καρδιά μου, ποτέ να μην μιλήσω ξανά άγρια, έστω και αν δεν καταλαβαίνει αυτός, έστω και αν δεν καταλαβαίνω εγώ, έστω και ό,τι να έχει γίνει, ποτέ, γιατί έτσι θα χάνω το ελαιό σου. Έτσι δεν θα έχω καμία ευκαιρία ποτέ να γίνω σκεύος ελαίος για να γνωστοποιήσω τη δόξα σου. Ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να συμβαίνει, σαν πρόβατο θα βελάζω, θα ταπεινώνομαι και θα κρύβομαι πίσω από τον ποιμένα μου. Όπως λοιπόν οι Ιουδαίοι τότε πίστευαν για τον εαυτό τους, και δυστυχώς ο Θεός να μας φυλάει, και εμείς πιστεύουμε κάτι το ιδιαίτερο για τον εαυτό μας, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, ο Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ, αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλων σιάμος της θαλάσσης, μικρών υπόλοιπων θα σωθεί, διότι θα τελειώσει και θα συντέμνει, θα κάνει γρήγορα λογαριασμό με τα δικαιοσύνης, επειδή συντετμημένο λογαριασμό θα κάνει ο Κύριος από τις γης. Και αν τότε το έλεγε ο Ισαΐας, σήμερα που φτάσαμε στο τέλος των αιώνων, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς σε γνώση, σε αποκάλυψη, αλλά και σε απόφαση ότι τελειώνουν τα πράγματα, συντετμημένο λογαριασμό θα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό να είμαστε στο μικρό υπόλοιπο. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαβαώθ, ας το προσέξουμε αυτό, εάν ο Κύριος Σαβαώθ δεν ήθελε αφήσει σημάς σπέρμα, ως τα Σόδωμα ηθέλαμεν γίνει και με τα Γόμαρα ηθέλαμεν ομοιωθεί.
Εάν δηλαδή ο Θεός δεν αφήσει μέσα μας σπέρμα Άγιο με το Λόγο Του σήμερα, τότε το αύριο θα είναι όμοιο με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, κρίσης οργή Θεού. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι καιρός ευπρόσδετο. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να πάρουμε την απόφαση ότι θέλουμε να μας προετοιμάσει ο Θεός σε σκεύη ελέους. Αμήν. Και σήμερα να πάρουμε την απόφαση να μη σκληραίνουμε ποτέ. Να μετανοήσουμε για κάθε στιγμή και κάθε σκλήρινση που έχουμε κάνει στη ζωή μας, για οποιοδήποτε λόγο, για οποιονδήποτε άνθρωπο, σε οποιαδήποτε στιγμή. Μετανοούμε, Πατέρα, ζητάμε το αίμα του Χριστού. Δεν θέλουμε να έχουμε καρδιά σκληρή, σκληροτράχυλη. Δεν θέλουμε να είμαστε σαν τους Ισραηλίτες που δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε ο Λόγος του Θεού. Εμείς σήμερα καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να μας ελεήσει ο Θεός, γι' αυτό ταπεινωνόμαστε. Δεν σκληραίνουμε. Πάμε πίσω από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Για κανένα λόγο, για οποιοδήποτε λόγο, για οτιδήποτε και αν επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, για, σαν το Δαβίδ, για να κατανοήσουμε ότι εκείνο που έχει σημασία στη ζωή μας είναι το έλεος του Θεού. Τίποτα άλλο. Το έλεος του Θεού. Και συνεχίζει. Τι λοιπόν θέλουμε να πει? Ότι τα έθνη τα μη ζητούντα δικαιοσύνη έφτασαν εις δικαιοσύνη, δικαιοσύνη δεν την εκπίστεως. Ως δε Ισραήλ ζητώ νόμο δικαιοσύνης, νόμος δικαιοσύνης δεν έφτασε. Διατί? Επειδή δεν ζήτη αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις το λίθον του προσκόμματος. Υπάρχει κίνδυνος να προσκόψουμε στο λίθος του τον λίθο του προσκόμματος που είναι ο Χριστός και ο Λόγος του. Υπάρχει κίνδυνος. Σε ποιους? Πρώτα σε μας που είναι μπροστά μας ο Λόγος του Θεού. Κινδυνεύουμε να προσκόψουμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί βλέπουμε αυτόν και εκείνον και τον άλλον που δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει κατά τη γνώμη μας και μπορεί να είναι και σωστή, και σκληραίνουμε. Και έτσι προσκόπτουμε στο Λόγο του Θεού, ο οποίος λέγει «Θέτω εν σιών μέσα στην Εκκλησία». Λίθων προσκόμματος και, πέτρων, και πέτρα σκανδάλου. Μέσα στην Εκκλησία. Τα σκάνδαλα θα έρθουν στην Εκκλησία. Και οι αιρέσεις θα έρθουν εξάποντες στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί πρέπει να φανερωθούν οι δόκιμοι. Οι δόκιμοι που θα είναι έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και πώς θα φανερωθούν οι δόκιμοι? Με το αν θα σκληραίνουνε, αν θα υπερηφανεύονται, αν θα ονειδίζουνε, αν θα κουτσομπολεύουνε, αν θα λένε στη γωνία ο ένας εναντίον του άλλου, αν θα κατηγορούνε. Η μία κατηγορία που θα προσκόψει πάνω στο λίθο του προσκόμματος. Η άλλη κατηγορία, όταν θα ευλογούνε, όταν θα μακροθυμούνε, όταν θα συγχωρούνε και όταν θα προσεύχονται για όλους τους άλλους πρώτα και για τον εαυτό τους τέλος. Αγαπημένα μου αδέλφια, δεν έχουμε κανένα παράπονο και όχι μόνο αυτό, θα είμαστε και αναπολόγητοι εμείς που ακούμε το Λόγο του Θεού, εάν σήμερα δεν πάρουμε καλή απόφαση στη ζωή μας. Θα είμαστε αναπολόγητοι εκείνη την ημέρα εάν δεν πάρουμε την απόφαση να είμαστε πρόβατα της βοσκής του Κυρίου που δεν σκληραίνουνε. Ποιους θα σκληρύνει ο Θεός? Αυτούς που σκληραίνουνε. Ποιους θα ελεήσει ο Θεός? Αυτούς που δεν σκληραίνουνε. Βόηθα μας Κύριε. Αμήν σε παρακαλώ.